μία, σαβαρά κατρανέ, μία. Από τους ήχους της φύσης, τη μουσική της Ορθοδοξίας, τα ριζίτικα της Κρήτης, τη συμφωνική μουσική και από τραγούδια των μεσογειακών λαών, έλεγε ότι πήρε επιρροές ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Ακούσματα που πέρασαν στο μουσικό DNA του, δημιουργώντας νέες μελωδίες με το δικό του γνώριμο, αρχαίγωνο, βυζαντινό και συνάμα συμφωνικό ήχο, από μικρό παιδί ακόμα. Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, δίνοντας μάχη με το καρκίνο εδώ και ένα χρόνο. Ζητάς, κορίτσι μου, ένα κορδελάκι από τα ερήπια, φτιάχνω ένα σπιτάκι. Ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος έχει προσφέρει πάρα πολλά στον χώρο του πολιτισμού και δεν είναι συνθέτης ο Γιάννης, είναι μουσουργός, όπως ήταν ο Κατσουδάκης, ο Θοδωράκης. Και ο Γιάννης ήταν και αιτία το να γνωρίσει ο κόσμος. Εκείνος, επειδή ήμουν τσιγκάνος, είχε προσαρμοστεί σε εμένα. Τα τραγούδια μου ήταν αναφερόντουσαν στα ανθρώπινα δικαιώματα και πολλοί άνθρωποι ήταν εκείνοι που με βοήθησαν. Και ένας από αυτούς ήταν και ο Μαρκόπουλος. Ήταν μόλις 11 ετών όταν έγραψε τη μελωδία που αργότερα έβαλε στα Μαλαματένια Λόγια. Κομμάτι που ακόμα και σήμερα, μετά από 50 χρόνια, ακούγεται από το στόμα μικρών παιδιών στα σχολεία. Η ικανότητα του συνθέτη να εντοπίζει τον ερμηνευτή που θα αποδώσει ιδανικά κάθε κομμάτι του, τον έφερε κοντά σε σπουδαίους τραγουδιστές, μεταξύ των οποίων η Βίκη Μοσχολιού, η Λιζέτα Νικολάου, ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης, ο Νίκος Ξυλούρης, ο Κώστας Χατζής, ο Γιώργος Δαλάρας. Ήταν μια συναρπαστική προσωπικότητα ο Μαρκόπουλος. Θα συμπορεύεται πάντα με την ιστορία μας. Τα τραγούδια του ήταν λαϊκά, ροκ, έθνικ, κλασικά, όλα μαζί και μόνα τους. Λόγια των ποιητών αλλά και δικά του που μιλάνε για ανθρώπους και ιδέες με έναν τρισδιάστατο τρόπο. Θα του χρωστάω πάντα ένα μεγάλο κομμάτι της μουσικής μου ζωής. Του χρωστάμε όμως όλοι μας και για πάντα τη μεγάλη προσφορά του στην ιστορία, στον πολιτισμό, στον τόπο μας. Πικροί οι αποχαιρετισμοί, ενίοτε αναπόφευκτοι. Όμως ο Γιάννης απλόχερα μας άφησε μια σπουδαία παρακαταθήκη και έτσι θα είναι πάντα κοντά μας. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος δεν είναι πια εδώ. Φρόντισε όμως πριν φύγει να εμπλουτίσει τη τέχνη της μουσικής με ένα έργο που, ενώ έχει έντονο το παραδοσιακό στοιχείο, καταφέρει να είναι διαρκώς μπροστά από κάθε εποχή.